Σεβασμιότητα Μητροπολίτα Καστορίας και αγαπητέ Χριστόδελφε, κύριε Καλλινίκε, κύριε Κουτσιάφτη, αγαπητέ φίλε, συνάδελφε στο Πανεπιστήμιο. Όπως ο ίδιος είπε, είμαστε συμφοιτητές και μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω τον Σεβασμιότητα διότι με κάλεσε να έρθω στο συνέδριο και μάλιστα το πρώτο συνέδριο που κάνει και μάλιστα συνέπεσε σήμερα την ημέρα του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Και συνέπεσε, το καθόρισε ο ίδιος να είναι και με κάλεσε και στην αρχή βέβαια του είπα ότι μάλλον δεν μπορώ να έρθω γιατί χθες ήμουν σε κάποια άλλη ομιλία στην Πάτρα. Οπότε έχω και την εβδομάδα 2-3 συνέδρια. Μάλλον θα το κάνω διαδικτυακά. Αλλά στο τέλος είπα, ας πάω να δω και τους ανθρώπους εκείνους. Και χάρηκα πολύ που είδα και τον κύριο Μανώλη Κουτσιάφτη, που μαζί πηγαίναμε, όπως είπε, στο Άγιον Όρος και μελετούσαμε τις βιβλιοθήκες των μονών του Αγίου Όρους. Και μαζί αρχίσαμε να μελετάμε για τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Δηλαδή, όταν πήγαμε στη Θεολογική Σχολή το 1964 που άρχισε, το πρώτο έτος της Θεολογικής Σχολής, τότε ήδη μπήκαμε μέσα στην όλη προεπτική του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Και από τότε πέρασαν πόσα χρόνια, 60 χρόνια, και μελετώ τη διδασκαλία και το έργο του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και θεωρώ ότι ακόμη δεν έχω ολοκληρώσει όλο αυτό το μεγάλο μέγεθος του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Πρόκειται περί μεγάλου μεγέθους και αναρωτιόμαι πώς μπορώ αυτό το μέγεθος, το πατερικό μέγεθος της Ορθοδόξης Θεολογίας να το παρουσιάσω τώρα. Μου έβαλε μία ώρα, αλλά δεν ξέρω, δεν θα είναι μία ώρα γιατί πρέπει να γίνουν και συζητήσεις. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αποτελεί μια πολύ μεγάλη πατερική φυσιογνωμία. Το ξέρετε, έχετε ακούσει και από τον Μητροπολίτη σας, μια πολύ μεγάλη πατερική φυσιογνωμία που συγκέντρωσε όλο το υλικό των πατέρων της Εκκλησίας στην εποχή εκείνη στην οποία έζησε. Και δεν συγκέντρωσε απλώς το πατερικό υλικό, αλλά είναι εκείνος ο οποίος μας έδωσε την υποδομή όλων των Οικουμενικών Συνόδων. Γιατί όταν μελετήσει κανείς τις Οικουμενικές Συνόδους θα δει ότι έχουν μια υποδομή. Και είναι οι προϋποθέσεις της Ορθοδόξης Θεολογίας που είναι η κάθαρση, ο φωτισμός και η θέωση. Αυτά τα οποία δίδασκε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Πριν προχωρήσω να σας παρουσιάσω το θέμα, το έργο του και τη διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, θα ήθελα να σας πω και να σας ενημερώσω, ξέρετε περισσότεροι, ότι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ζήσε σε μια πολύ κρίσιμη ζωή της τότε αυτοκρατορίας. Πάρα πολύ κρίσιμη. Πρώτα-πρώτα από γεωπολιτικής πλευράς. Από γεωπολιτικής πλευράς έχουμε τους Φράγκους, οι οποίοι κατέλαβαν ακόμη και την Κωνσταντινούπολη. Όλη την Ελλάδα, τη γνωστή Ελλάδα τώρα μέχρι την Κωνσταντινούπολη. Λίγο πριν το 1204, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς γεννήθηκε το 1259 και εκμήθη το 1296 και εκοιμήθη το 1359. Άρα τέλος του 13ου αιώνος και μέχρι τα μέσα του 14ου αιώνος. Σκεφτείτε λοιπόν ότι έχουμε την τέταρτη σταυροφορία η οποία κατέλαβε όλα τα κομμάτια αυτά της Ελλάδας και έφτασε μέχρι την Κωνσταντινούπολη και έχουμε την υποδούλωση όλης της ρωμαϊκής τότε αυτοκρατορίας στους Φράγκους. Και έτσι αρχίζει η περίφημη εκείνη και περιβόητη Φραγκοκρατία. Από την άλλη μεριά τώρα, από την Ανατολή, έχουμε τους Σελτζούκους Τούρκους, οι οποίοι εισέρχονται και με τη μάχη του Μαντζικέρτ που έγινε το 1071, καταλαμβάνουν σιγά σιγά όλη τη Μικρά Ασία και την εποχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά έχει καταληφθεί όλη η Μικρά Ασία. Βεβαίως από δυτικά ήταν η Φραγκοκρατία, αλλά το 1261 επανεκτήθηκε πάλι προς η Κωνσταντινούπολη. Μόνο η Κωνσταντινούπολη και τα πέρεξη της Κωνσταντινούπολης, τα άλλα όλα είχαν καταληφθεί είτε από τους Φράγκους είτε από τους Βενετούς, όλη αυτή η Φραγκή, η Φραγκοκρατία. Οπότε λοιπόν παρέμεινε μόνο σχεδόν η Κωνσταντινούπολη, η Θεσσαλονίκη, μερικά μέρη. Αυτό και ταυτόχρονα από βορρά κατεβαίνουν άλλοι Σέρβοι, ο Στέφανος Ντουρσάν, ο οποίος στην εποχή εκείνη ήταν ο πιο δυνατός ηγεμόνας, ο οποίος κατέβαινε κάτω και καταλάμβανε εδώ και την περιοχή αυτή μέχρι κάτω την Πελοπόννησο, όχι την Πελοπόννησο, και έφτασε μέχρι την Καβάλα, τη σημερινή Καβάλα, με σκοπό να καταλάβει και την Κωνσταντινούπολη, αλλά απέθανε.
Μόνο η Θεσσαλονίκη ήταν ελεύθερη. Οπότε μέσα αυτό είναι το γεωπολιτικό σκηνικό της εποχής εκείνης του Αγίου Γρηγορίου, του Παλάμα, Φραγκοκρατία, μετά στη συνέχεια οι Σελτζούκοι Τούρκοι, οι οποίοι ονομάστηκαν Οθωμανοί, και βεβαίως έχουμε και από Βοράν που κατεβαίνουν οι Σέρβοι. Ο Στέφανος Ντουσάν ανακηρύχθηκε αυτοκράτορας εκεί στα σημερινά Σκόπια και είχε σκοπό να γίνει αυτοκράτορας και στην Κωνσταντινούπολη. Βέβαια αυτό είχε σχέση και με τα θεολογικά ζητήματα, διότι οι Οθωμανοί, οι Σελτζούκοι, οι Τούρκοι, οι Οθωμανοί όπως ονομάστηκαν στη συνέχεια, κουβαλούσαν όλο αυτόν τον Μωαμεθανισμό, τον Μουσουλμανισμό, μια άλλη θρησκευτική πίστη και δοξασία. Από την άλλη μεριά, από τη Δύση, έχουμε το σχολαστικισμό. Όταν μιλάμε για σχολαστικισμό, εννοούμε μια κίνηση που έγινε στην Δύση από τον 10ο μέχρι τον 13ο αιώνα. Εμείς το ονομάσαμε σχολαστικισμό. Αυτό λεγόταν τότε φραγκική θεολογία, φραγκολατωνική θεολογία, η οποία στηριζόταν πάντοτε στην ορθό λόγο και κυρίως τους αρχαίους φιλοσόφους. Άλλοι από τους σχολαστικούς θεολόγους και στάθηκαν κυρίως στον Πλάτωνα και τον Νεοπλατωνισμό, άλλοι στον Αριστοτελισμό και άλλοι ανέμεξαν Πλατωνισμό και Αριστοτελισμό. Οπότε βλέπετε εδώ μπαίνει αυτή η θεολογία που σήμερα λέγεται σχολαστική θεολογία, επειδή στηριζόταν περισσότερο στη λογική και επειδή τότε σχολαστική θεολογία ονομάστηκε επειδή ήταν τα πανεπιστήμια και οι σχολές, και όσοι πήγαιναν στις σχολές και μάθαιναν Αριστοτέλη, οπότε όπως σήμερα λέγονται φοιτητές, τότε λεγόταν σχολαστικοί, διότι σπούδαζαν στις σχολές και η βάση τους ήταν ο Αριστοτέλης και οι διαλεκτικοί συλλογισμοί. Λοιπόν, μπαίνουν όλα αυτά τα θεολογικά ρεύματα και ήταν πάρα πολύ δύσκολα, και εδώ στο δικό μας περιβάλλον στην Κωνσταντινούπολη αναπτύχθηκε ένας ιδιαίτερος ανθρωπισμός, διαφοροποιείται λιγάκι από την παράδοση σε πολλά σημεία την οποία είχαν εδώ, και αναπτύχθηκε ένας διαφωτισμός, ένας εσωτερικός διαφωτισμός, με την προσπάθεια να μελετήσουν τον Αριστοτέλη, τον Πλάτωνα περισσότερο από τους πατέρες. Και στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης σπούδαζαν όλη αυτή την, θα λέγαμε, φιλοσοφική θεολογία, και όποιος ήθελε να μάθει θεολογία πήγαινε μόνο στα μοναστήρια. Αυτή λοιπόν την εποχή γεννιέται ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Ο πατέρας του ήταν πλούσιοι, αλλά ήταν στη Μικρά Ασία και μετακόμισαν λόγω των Σελτζούκων Τούρκων που καταλάβαιναν τα διάφορα μέρη, μετακόμισαν στην Κωνσταντινούπολη. Ήταν μια πενταμελής, πέντε αδέλφια, Άγιοι οι γονείς του. Ο Κωνσταντίνος, ο πατέρας του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, ήταν συγκλητικός του αυτοκράτορος, θα λέγουμε σήμερα λίγο σαν υπουργός, υψηλότερη θέση, αλλά είχε και ζούσε με την ησυχαστική παράδοση, και μάλιστα όταν συνεδρίαζαν εκεί στο παλάτι, εκείνος περισσότερο προσήλωνε, όταν ήταν δευτερεύοντα ζητήματα, προσήλωνε το νου του μέσα στην καρδιά και έκανε νοερά προσευχή. Και οι άλλοι διαμαρτύρηκαν στον αυτοκράτορα, αφήστε τον αυτόν, λέει, μας βοηθάει με την προσευχή του. Λίγο πριν πεθάνει ο Κωνσταντίνος, δέχτηκε και έγινε μοναχός επάνω στο καρβάτι και έφυγε ως μοναχός. Η μητέρα του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, Καλονή ονομαζομένη, Καλή λεγόταν, και αυτή αργότερα έγινε μοναχή. Ο Άγιος Γρηγόριος ήταν ο μεγαλύτερος από τα πέντε αδέλφια. Όταν εκοιμήθη ο πατέρας του ήταν σε ηλικία 9 ετών. Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν πήγαινε στο παλάτι έλεγαν οι άλλοι οι του Αγίου ούτι παιδες, λέει, τα παιδιά του Αγίου, θεωρούσαν τον πατέρα του ως Άγιο. Και επειδή ορφάνεψαν, τότε ο αυτοκράτορας είπε θα αναλάβω εγώ, υπήρχε όραμα, δεν θέλω πολλά να σας πω λεπτομέρειες γιατί θέλω αλλού να πάω. Η Παναγία παρουσιάστηκε και είπε θα τον προστατεύσω. Τον παρέλαβε ο αυτοκράτορας στα ανάκτορα, παρέμεινε στα ανάκτορα, αλλά όλη τη νύχτα ζούσε μια ασκητική ζωή. Κοιμόταν κάτω στο έδαφος, έκανε υπερβολικές νηστείες. Γιατί? Διότι είχε ένα πνευματικό πατέρα, τον περίφημο Θεόληπτο Φιλαδελφίας, Μητροπολίτη, ο οποίος ήταν στο Άγιον Όρος παλαιά και μετέφερε στην Κωνσταντινούπολη όλο το πνεύμα του Αγίου Όρους με την ωραία προσευχή και τον εισήγαγε στην ησυχαστική παράδοση.
Όταν διαβάσουμε σήμερα τα κείμενα του Θεολύπτου Φιλαδελφίας, τότε πραγματικά βλέπουμε εκεί ότι μιλούσε για το νου, για την καρδιά, το πώς προσιλώνει το νους, όλη αυτή η συγχαστική νηπτική παράδοση. Ταυτόχρονα σπούδαζε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς στο Πανεπιστήμιο. Ήταν, είχε έκτακτα χαρίσματα, ήταν πολύ ευφυής άνθρωπος και χωρητικότητα διάνοιας. Γι' αυτό του δίδασκαν κυρίως ο τότε ο Πρίτανης τότε, ο οποίος λεγόταν Θεόδωρος Μετοχίτης, του δίδασκε την αριστοτελική φιλοσοφία. Όταν τελείωσε το τελευταίο μάθημα, του έδωσαν ως άσκηση να μιλήσει ενώπιον της συγκλήτου της αυτοκρατορίας, να μιλήσει για τον Αριστοτέλη. Και ανέπτυξε την ηθική του Αριστοτέλους και άλλα έργα, σε σημείο που ο Θεόδωρος Μετοχίτης, ο Πρίτανης, είπε «Κι αν βρισκόταν εδώ ο Αριστοτέλης, ή παρήν ειν ο Αριστοτέλης, επενέσει έναν, θα τον επενούσε». Τόσο πολύ καλά γνώριζε τον Αριστοτέλη. Αλλά όμως πολύ νέος, ηλικία 20 με 21 ετών, είχε μέσα τον πόθο της ησυχίας και τον πόθο του μοναχισμού, έφυγε, πήρε μαζί του τα αδέλφια και τη μητέρα του, πήγαν στη Θεσσαλονίκη, τα άφησε εκεί, η μητέρα του έγινε μοναχή και τα αδέλφια του όλα έγιναν μοναχοί και όλες πήγε στο Άγιον Όρος. Πήγε καταρχάς και μόνασε κοντά στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου, ήταν ένας περίφημος ησυχαστής ο Νικόδημος. Εκεί παρέμεινε 4 χρόνια κάτω από την καθοδήγησή του για να μάθει ακόμη περισσότερο στην πράξη. Εκεί έγινε ένα γεγονός. Προσευχόταν όλη τη νύχτα στην υπεραγία Θεοτόκου και έλεγε «Φώτισον το σκότος, φώτισον το σκότος, φώτισον το σκότος». Και εμφανίζεται ένας επιφανής ανήρ και λέγεται ότι είναι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο θεολόγος, και του λέει «Γιατί παρακαλάς την Παναγία να σου φωτίσει το σκοτάδι, μα τόσο αμαρτωλός είμαι», εννοούσε το σκοτάδι του νοός, σκότος του νοός, όχι της λογικής, «τι άλλο θα μπορούσε να πω στην υπεραγία Θεοτόκο». Και βέβαια είχε πολλές αποκαλύψεις. Εκεί όταν πήγε στο Άγιον Όρος βρήκε ένα χώρο και πατέρες αγιορείτες, όπως και σήμερα, άλλοι ασχολούνται με τα κοινοβιακά τους, με τα κηπευτικά κτλ. Άλλοι ζούσαν λίγο στην έρημο. Δεν είχαν πολύ γνώση της ησυχαστικής παραδόσεως. Αλλά ήταν δύο όμως, οι οποίοι μετέφεραν στο Άγιον Όρος αυτό την νηπτική και ησυχαστική παράδοση. Ο ένας ήταν ο Νικηφόρος Μονάζων, τον οποίο γνώρισε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και από αυτόν πήρε πολλά μαθήματα, ο οποίος ακολουθούσε, ήταν από την Ιταλία, ακολουθούσε το λατινικό δόγμα, αντέδρασε στην Ένωση των Εκκλησιών που έγινε στη Λιώνα το 1274 και ήρθε στο Άγιον Όρος και αυτός εισήγαγε μια μέθοδο συγκεντρώσεως του νου διά της εισπνοής και εκπνοής. Τον γνώρισε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και τον επαινεί. Επίσης, λίγο πριν πάει στο Άγιον Όρος ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, είχε πάει στο Άγιον Όρος ο Άγιος Γρηγόριος ο Σιναίτης, ο οποίος ήταν στο Σινά, έφυγε από το Σινά γιατί ζητούσε μια ανώτερη ζωή, πήγε στους καλούς λιμένας της Κρήτης, κάτω, εκεί γνώρισε έναν ερημίτη ησυχαστή που το έμαθε και το μίλησε στην ησυχαστική παράδοση. Όταν λέμε ησυχαστική παράδοση είναι το πώς συγκεντρώνει το νου του κανείς στην καρδιά και πώς μέσα από την είσοδο του Χριστού νου στην καρδιά να πτήσεται αυτός ο φωτισμός, φωτίζεται ο νους μάλλον και να πτήσεται αυτή η εσωτερική ζωή. Και αφού τη βρήκε αυτή την παράδοση πήγε στο Άγιον Όρος για να τη μεταδώσει. Οι πατέρες ήταν καλοί τότε, ασχολούνται με τα πρακτικά, ασχολούνται με τα πρακτικά της χριστιανικής ζωής, με την νηστεία, την αγρυπνία, την εξωτερική προσευχή, τη λατρεία, αλλά οι περισσότεροι δεν είχαν γνώση αυτής της εσωτερικής ζωής. Δεν ξέρουμε αν συνάντησε τον Άγιο Γρηγόριο τον Σιναίτη. Δεν το ξέρουμε αυτό. Δεν έχουμε καμία μαρτυρία. Έγιναν μελέτες και δεν μπορούμε να βρούμε μαρτυρίες. Εκείνο όμως που ξέρουμε, ότι την εποχή εκείνη ο Άγιος Γρηγόριος ο Σιναίτης είχε φύγει από το Άγιον Όρος προς τα μέρη της σημερινής Βουλγαρίας και εκεί μετέδωσε αυτή την ησυχαστική παράδοση, αλλά είχε τους μαθητές του και ένας περίφημος μαθητής ο Κάλιστος, ο οποίος αργότερα έγινε και Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης,
ήταν κοντά στον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμάκη, τον υποστήριζε. Δηλαδή έδωσε εντολή όλοι οι μαθητές του, οι οποίοι είχαν μυηθεί στην εισηχαστική παράδοση, να βοηθούν τη διδασκαλία και το έργο και τους αγώνας του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Και αργότερα ο Κάριστος έγινε Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης και ήταν στην Πατριάρχη, στη Μεγάλη Αιακή Σύνοδο το 1351, η οποία καθόρισε ως δόγμα αυτή τη διδασκαλία την οποία εξέφραζε ο Άγιος Γρηγόριος. Οπότε μένει στο Αγιονόρος, στη Βατοπεδίου, μόλις πεθαίνει ο γεροντάς του πήγε στη Λαύρα. Μετά από τη Λαύρα αναζητούσε περισσότερη ησυχία, πήγε στη Γλωσσία, όπως λέγεται, στη σημερινή Προβάτα, που είναι μεταξύ της Λαύρας και της Φιλοθέου. Μετά από εκεί λόγω των πειρατών έφυγε, ήρθε στη Θεσσαλονίκη, πήγε στη Βέρεια, εμόνωσε για ένα διάστημα στη σκήτη του Τιμίου Προδρόμου στη Βέρεια. Μετά επανήλθε πάλι στο Αγιονόρος. Σε αυτή την περίοδο ανακύπτει μια μεγάλη αίρεση. Σας είπα προηγουμένως ότι έρχονται από τη Δύση τα ρεύματα, τα φιλοσοφικά της σχολαστικής θεολογίας. Οπότε έρχεται από τη Δύση κάποιος, από την Καλαβρία καταγόμενος, ο Βαραλάμ, ο Καλαβρός όπως τον λέμε, ο οποίος φαίνεται, δεν ξέρουμε τι ακριβώς ήταν, φαίνεται ήταν ένας Ουρνίτης μοναχός, έρχεται προς την Άρτα, βγάζεται τα δικά του τα ενδύματα, παρουσιάζεται ως Ορθόδοξος, δεν ξέρουμε αν βαπτίστηκε Ορθόδοξος, πήγε στην Κωνσταντινούπολη, παρουσιάστηκε ως μέγας φιλόσοφος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης και μετά κάτι έγινε εκεί, ήρθε σε διαμάχη με άλλους καθηγητές, ήρθε στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη που ήρθε άρχισε να ακούει όλα αυτά τα οποία λένε οι μοναχοί του Αγίου Όρους για τον Ιερό Ησυχασμό και αντέδρασε. Ήταν εκφραστής μιας άλλης θεολογίας. Μιας θεολογίας ότι η ανώτερη αποκάλυψη που έδωσε ο Θεός στους ανθρώπους ήταν διά των φιλοσόφων. Είναι η ανώτερη αποκάλυψη. Οι προφήτες είναι κατώτεροι των φιλοσόφων. Και η προφητεία, όταν οι προφήτες έβλεπαν τη δόξα του Θεού, έβλεπαν τον άσαρκο λόγο στην Παλαιά Διαθήκη, αυτή ήταν χείρον της ημετέρας νοήσεως. Ήταν κατώτερη από τη δική μας, από τη λογική. Διότι η λογική του ανθρώπου έχει μεγαλύτερη αξία από οτιδήποτε άλλο και από το σώμα. Είναι η γνωστή πλατωνική φιλοσοφία ότι η ψυχή δεσμεύτηκε μέσα στο σώμα και πρέπει τώρα να απελευθερωθεί από το σώμα. Οπότε λοιπόν η λογική είναι το ανώτερο της ψυχής. Η ψυχή υπήρχε στον αγέννητο κόσμο των ιδεών και εκείνη γνωρίζει τις ιδέες του Θεού και γνωρίζει τον Θεό. Επομένως οι φιλόσοφοι, Πλάτων, Αριστοτέλης, όλοι είναι ανώτεροι από τις προφήτες. Μωυσή, Αβραάμ, στην Παλαιά Διαθήκη, Μωυσή, Δαβίδ, Σαμουήλ, Ισαΐα. Και βεβαίως κατέληγε και το ότι το σώμα είναι φυλακή της ψυχής, κατώτερο, και επομένως ό,τι έχει με το σώμα δεν έχει αξία ό,τι έχει με τη λογική του. Αυτή ήταν η διδασκαλία. Όταν ακούει λοιπόν ότι μιλάνε οι ησυχαστές για την εμπειρία του Θεού, για την έλευση του νου, τη συγκέντρωση του νου από τα έξω στην καρδιά, άρα στο σώμα, και ότι μετά φτάνουν στο σημείο και βλέπουν τη δόξα του Θεού και βλέπουν τον Χριστό, αυτά τα θεωρούσε όλα δαιμονικά. Και άρχισε να διδάσκει. Το ακούνε οι Θεσσαλονικείς ότι καινούργιες διδασκαλίες έρχονται εδώ και αμέσως καλούν τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, που ήταν γνωστός την εποχή εκείνη, για να αντικρούσει αυτές τις απόψεις. Έρχεται ο Άγιος Γρηγόριος, παραμένει στη Θεσσαλονίκη, ιερομόναχος ακόμα, παραμένει στη Θεσσαλονίκη και αρχίζει και από αυτά τα οποία του έλεγαν έγραφε τα αντίθετα, χρησιμοποιώντας όλη την πατερική θεολογία. Έτσι έχουμε, δεν θέλω να κάνω πολύ ανάλυση σε αυτό το θέμα, έχουμε το περίφημο βιβλίο «Υπέρ των Ιερών Συσυχαζόντων», που ονομάζεται και «Τριάδες» του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, γιατί είναι 9 κείμενα, 3-3-3. Στην αρχή γράφει 3 κεφάλαια, διότι είχε ακούσει προφορικά, του είχαν μεταδώσει, του είχαν μεταφέρει το τι έλεγε ο Βαραλάμ. Οπότε λοιπόν 3 συγκεκριμένα θέματα αναλύει στα πρώτα 3 βιβλία. Το πρώτο μιλάει για τη διπλή γνώση και τη διπλή αλήθεια,
ότι έχουμε άλλη είναι η γνώση των προφητών, άλλη η γνώση των φιλοσόφων, άρα έχουμε άλλη αλήθεια. Ο Βαρλάμ έλεγε είναι ενιαία η αλήθεια και ανώτερη μάλιστα η αλήθεια που εκφράζουν οι φιλόσοφοι, οπότε αυτός το αντικρούει. Το δεύτερο που αντικρούει, το σώμα δεν είναι κακό, ότι έρχεται η ψυχή, ο νους επιστρέφει στο σώμα, το σώμα είναι καλό και γίνεται θέωση και του σώματος, όχι μόνο θέωση της ψυχής. Και το τρίτο σημείο που αναπτύσσει είναι ότι αυτό που έλεγε ο Βαρλάμ, έλεγε η ανώτερη αποκάλυψη ήταν όταν ο νους του ανθρώπου υφίσταται την έκσταση, βγαίνει από το σώμα και βλέπει και μετέχει της ουσίας του Θεού. Αυτό λοιπόν αντιδρά ο Γρηγόρης ο Παλαμάς, ότι η ουσία του Θεού είναι αμέθεκτη, δεν μετέχει κανείς της ουσίας του Θεού, μετέχει τις ενεργείες του Θεού, το σώμα δεν είναι κακό, οπότε δεν είναι η θέωση, δεν είναι να βγει η ψυχή ο νους από το σώμα, αλλά να επιστρέψει μέσα στην καρδιά και εκεί να ενωθεί με το Θεό και μετά φτάνει στη θεοπτία. Γράφει τις τρεις αυτές, τα τρία αυτά κείμενα από προφορικές πληροφορίες. Όταν μετά βλέπει τα κείμενα του Βαρλάμ, επανέρχεται πάλι στα ίδια θέματα, έχουμε τις δεύτερες τριάδες και μετά όταν το κατηγόρησε ο Βαρλάμ ότι αυτός είναι ένας μεσαλιανιστής, μια αρχαία αίρεση που υπερτιμούσαν την ευχή και υποτιμούσαν τα μυστήρια, γράφει τις τρίτες τριάδες που αναφέρει τα περί νοέρας προσευχής και της θεοπτίας. Έχουμε λοιπόν το περίφημο αυτό βιβλίο υπέρ των ιερός ησυχαζόντων. Φυσικά έγινε μια ολόκληρη συζήτηση, αναστάτωση στην Θεσσαλονίκη, από εκεί μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη, από τη μια μεριά οι απόψεις του Βαρλάμ, από την άλλη μεριά οι απόψεις και των ομοφρόνων του και μετά οι θέσεις του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Και αποφασίζουν να κάνουν μια σύνοδο για να δουν τι γίνεται. Καλούν και τους δύο, και τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά και τον Βαρλάμ στην Κωνσταντινούπολη και γίνεται αυτή η σύνοδος το 1341. Αναπτύσσουν τις απόψεις. Κονιορτοποίησε ο Άγιος Γρηγόριος τον Βαρλάμ τον φιλόσοφο και καταδικάστηκε και έφυγε στη Δύση. Στη συνέχεια μετά ακολούθησε ένας ομόφρον μαθητής του, ο Γρηγόριος Ακίνδυνος, ο οποίος στην αρχή έπαιζε το φίλο του Παλαμά. Και έρχεται η σύνοδος πάλι το 1341, τον Αύγουστο, η πρώτη έγινε τον Ιούνιο, τον Αύγουστο και καταδικάζει και τον Ακίνδυνο. Φάνηκε ότι τελείωσε το θέμα, όμως αναζωπηρώθηκε πάλι αυτή η αίρεση, οπότε έχουμε εδώ από την μια μεριά τη φιλοσοφία και από την άλλη μεριά τη θεολογία που είναι εμπειρική. Αναζωπηρώθηκε αυτή η αίρεση και φτάνει στο σημείο, πρέπει να κάνουμε νέα σύνοδο για να δούμε τι ακριβώς θα κάνουμε και γίνεται δεύτερη σύνοδος το 1347. Πάλι κατεξοχήν κυριαρχεί ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ήταν υπέρμαχος όλης της πατερικής παραδόσεως και τον εκλέγουν και Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης το 1347. Όμως και πάλι γίνονται συζητήσεις επί συζητήσεων, δηλαδή υπάρχουν δύο ρεύματα, από μια μεριά το φιλοσοφικό ρεύμα ότι οι προφήτες είναι ανώτεροι, συγγνώμη, οι φιλόσοφοι ανώτεροι από τις προφήτες και από την άλλη μεριά ήταν η θεολογία, η εμπειρική θεολογία που είναι η αποκάλυψη του Θεού που δόθηκε στη Μέν Παλαιά Διαθήκη, δόθηκε δια του ασάρκου λόγου στις προφήτες, στην Καινή Διαθήκη δια του εσαρκωμένου λόγου, τους Αποστόλους και τους Αγίους. Και έτσι έχουμε την άλλη σύνοδο, το 1351, σημαίνει όταν λέμε σύνοδο εννοούμε παρόν αυτοκράτορ, ο Πατριάρχης, οι Συνοδικοί, οι Μητροπολίτες και η Σύνοδος του 1351 πάλι κατοχυρώνει ως ορθόδοξη διδασκαλία αυτά που υποστήριζε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και θεωρείται μαζί με τις προηγούμενες του 1341 και του 1347 ως ενάτη Οικουμενική Σύνοδος. Στη συνέχεια μετά πάλι γίνονται συζητήσεις, βγαίνει στην επιφάνεια ένας άλλος φιλόσοφος, ο Νικηφόρος Γρηγοράς, ο οποίος έβλεπε πάλι από τη δική του προοπτική και γίνεται αργότερα μια άλλη σύνοδος, όχι σύνοδος, μάλλον έγινε μια το 1355,
έγινε μια δημόσια συζήτηση μεταξύ του φιλοσόφου Νικηφόρου Γρηγορά, μέγας και τρανός, και του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, και εκεί πια κυριάρχησε κατεξοχήν ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Οπότε όλη αυτή η θεολογία την οποία εκφράζει δεν είναι θεολογία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Το λέω αυτό γιατί μερικοί λένε η παλαμική θεολογία, είναι λάθος να λέμε παλαμική θεολογία. Είναι σαν να λέμε η βασιλιανή του Αγίου Βασιλείου θεολογία, μα δεν είναι του Αγίου Βασιλείου. Είναι της Ορθοδόξου Εκκλησίας που εκφράζεται δια των Αγίων Πατέρων. Αυτή όλη εν ολίγης ήταν ας πούμε το πλαίσιο, το ιστορικό και λίγο το θεολογικό μέσα στο οποίο εργάστηκε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Τώρα, το υπόλοιπο της ομιλίας μου θα ήθελα να σας πω ότι το 1992 μέχρι τότε ερευνούσα πολύ τα κείμενα του Αγίου Γρηγορίου μέσα στην όλη προοπτική, την όλη θεολογία της Εκκλησίας μας, γιατί όταν διαβάσει κανείς τα κείμενα αυτά που γράφει ο Άγιος Γρηγόριος βλέπει κείμενα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης όπως ερμηνεύονται από τους πατέρες, χρησιμοποιεί όλους τους πατέρες από τον Άγιο Διονύση στην Αρεοπαγίτη, κατεξοχήν τον θεωρεί ως πηγή τον Άγιο Διονύση στην Αρεοπαγίτη. Ξεκινάει λοιπόν τον Άγιο Διονύση στην Αρεοπαγίτη, φτάνει στους πατέρες, μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας του 4ου αιώνα, τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, το χρησιμοποιεί πολύ διότι ο Άγιος Μάξιμος είναι αυτός ο οποίος σχολίασε θεολογικά τα έργα του Αγίου Διονύση του Αρεοπαγίτη, τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, τον Άγιο Σημειώτονα Θεολόγο, όλη την πατερική παράδοση. Τη βλέπουμε εκεί στα κείμενα του Αγίου Γρηγορίου με ένα καταπληκτικό τρόπο ερμηνευμένα και δοσμένα, θα μπορούσα να πω. Και κατοχυρώθηκαν. Και σήμερα πολλοί είναι εκείνοι που λένε ότι είναι η Οικουμενική Σύνοδος αυτή που κατοχύρωσε τη δασκαλία που εξέφραζε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Διαβάζοντας λοιπόν όλα αυτά, θέλησα να βρω ποιο είναι το, θα λέγαμε, ποιο είναι το ερμηνευτικό κλειδί που μπορούμε να καταλάβουμε τη δασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Όπως έχουμε το σπίτι μας και έχουμε ένα κλειδί και το ανοίγουμε και το κάθε σπίτι, κάθε πόρτα έχει το δικό του κλειδί και αν πάω εγώ με κάποιο άλλο κλειδί δεν ανοίγει η πόρτα, έτσι πρέπει κανείς να δει τα ερμηνευτικά κλειδιά. Πρέπει να δει κανείς όταν μελετά τα κείμενα των πατέρων ποιο είναι το ερμηνευτικό του κλειδί. Υπάρχουν πολλά. Σας είπα ήδη Θεόληπτος Φιλαδελφίας, σας είπα το γέροντά του τον Νικόδημο, τον Νικηφόρο τον Μονάζοντα, τον Γρηγόριο Συναίτη και τους μαθητές του, την όλη παράδοση που βρήκε και στο Άγιον Όρος, είναι ένα κλειδί. Ακριβώς αυτό ήθελα να παρουσιάσω, γιατί ο Θεόληπτος Φιλαδελφίας είχε ξεκινήσει από το Άγιον Όρος και μετέφερε από το Άγιον Όρος όλη αυτή τη ζωή την οποία βρήκε στην Κωνσταντινούπολη και δίδασκε εκεί σε ένα μοναστήρι του Φιλανθρώπου Χριστού. Πήγαινε και δίδασκε και από συμψηφισμούς και από ερευνητικούς σχολιασμούς βλέπω ότι τότε που πήγαινε ο Άγιος Θεόληπτος Φιλαδελφίας και δίδασκε, ο Άγιος Γρηγόριος πρέπει να ήταν στην ηλικία των 13, 14, 15 ετών. Δηλαδή ήταν στο μοναστήρι, δίδασκε και πήγαινε και αυτό σαν μικρό παιδί και άκουγε. Οπότε ποιο είναι το κλειδί, το ερμηνευτικό κλειδί? Και θεώρησα ότι ένα από τα βασικά κλειδιά είναι ότι ήταν αγιορείτης. Και γι' αυτό άρχισα να μελετώ το θέμα αυτό και έτσι το εξέδωσα ένα βιβλίο ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ως αγιορείτης. Και όταν το έστειλα στον καθηγητή μας κύριε Κουτσιάφτη, τον Παναγιώτη Χρήστο, ο οποίος είναι από τους προτεργάτες αναβιώσεως όλη αυτή τη διασκέδαση του Παλαμά, έκανε μια κριτική ωραία και είπε είναι το καλύτερο βιβλίο το οποίο έχει γραφεί και έχει γράψει ο αρχιμαντρίτης Ιερόθεος Βλάχος τότε για τον Άγιο Γρηγόριο του Παλαμά, και είναι σημαντικό κάποιος που ασχολείται να επαινεί το βιβλίο. Άρα λοιπόν είδα ότι ένα ερμηνευτικό κλειδί που μπορεί κανείς να ερμηνεύσει τη διδασκαλία και το έργο του είναι ότι έζησε στο Άγιον Όρος και εξέφρασε τη ζωή του Αγίου Όρους. Γι' αυτό και λοιπόν στο βιβλίο αυτό, το χωρίζει το βιβλίο αυτό σε 13 κεφάλαια. Θα σας πω εν συντομία
τα 13 αυτά κεφάλαια, γιατί νομίζω είναι και ερμηνευτικά κλειδιά, οι βάσεις για να καταλάβουμε τη διδασκαλία του Αγίου Γρηγόρη το Παλαμά. Το πρώτο είναι ότι ότι τι είναι τελικά, ποια είναι η αξία του Αγίου Γρηγόρη του Παλαμά, της διδασκαλίας του, και γιατί είναι, έχει αξία. Έχει αξία για την Ορθοδοξία, γιατί τελικά μιλάμε όλοι για Ορθοδοξία και πολλές φορές δεν ξέρουμε τι είναι. Και ξεχωρίζεται η Ορθοδοξία από την κακοδοξία. Έχει αξία για την Εκκλησία, να δούμε τι είναι η Εκκλησία και τι δεν είναι η Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία δεν είναι απλώς το ότι μπαίνουμε σε ένα ναό, είναι και αυτό κάτι σημαντικό. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, η Εκκλησία δεν είναι τείχος και οροφή, αλλά βίος και ζωή. Οπότε να δούμε τι τελικά είναι η Εκκλησία, και έχει επίσης μεγάλη σημασία να δούμε τι είναι και το Άγιον Όρος, την αξία του Αγίου Όρους, όχι ως τόπο απλώς, αλλά ως τρόπο ζωής. Αυτό είναι το πρώτο κεφάλαιο. Το δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζω τον Άγιο Γρηγόριο ως ασκούμενον στο Άγιον Όρος. Υπάρχει μια πολύ ωραία βιογραφία που γράφτηκε από τον Άγιο Φιλόθετο Κόκκινο, μετέπειτα Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως, ο οποίος ήταν φίλος και συμμοναστής του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Και εκεί βλέπουμε όλα αυτά τα στοιχεία, καταπληκτική βιογραφία. Εκεί βλέπουμε όλα αυτά τα οποία σας είπα, ότι έζησε στο Άγιον Όρος, εκεί το αναλύω, και τους αγώνες που έκανε ως αγιορείτης. Έκανε τους αγώνες με ειρηνικό πνεύμα, με αγάπη και με προσευχή. Και ένα διάστημα τον έκλεισαν μέσα στη φυλακή των Ανακτόρων, 3,5 χρόνια, κλεισμένος μέσα στη φυλακή, και προσευχόταν και μέσα και έβλεπε το Θεό μέσα στο φως. Ζούσε ησυχαστής και μέσα στον κόσμο και μέσα στη φυλακή. Το τρίτο κεφάλαιο είναι ότι ο Άγιος Γρηγόρης Παλαμάς είναι εκφραστής της ζωής του Αγίου Όρους, και παρουσιάζω εκεί πώς ζούσαν τότε. Ποια είναι η ζωή του Αγίου, είναι αυτό περίπου σας είπα, ότι υπάρχουν δύο σοφίες, δύο αλήθειες. Άλλο είναι η κοσμική αλήθεια, φιλοσοφική, και άλλο η θεολογική αλήθεια. Ότι το πρόβλημα είναι το πώς ο νους θα συγκεντρωθεί από τον έξω κόσμο και θα εισέλθει μέσα στο χώρο της καρδιάς. Και όταν λέμε καρδιά, εννοούμε το κέντρο του παθητικού μέρους της ψυχής, γιατί ξέρουμε από τον Πλάτωνα, και μάλιστα αυτό το πήραν και οι πατέρες της Εκκλησίας, ότι η ψυχή χωρίζεται στο λογιστικό, σκέψεις, στο επιθυμητικό και στο θυμικό. Η σκέψη, η επιθυμία, και γίνεται μετά με τη δύναμη του θυμού πράξη. Οπότε αυτό το δεύτερο, δηλαδή το επιθυμητικό και το θυμικό, το λένε παθητικό μέρος της ψυχής. Το πώς αυτό κατά τους πατέρας είναι η καρδιά, όχι το σωματικό όργανο, είναι κάτι το βαθύ που γίνεται η συγκέντρωση των όλων των δυνάμεων της ψυχής. Και βέβαια τι θα πει κάθαρσης, τι θα πει φωτισμός και τι θα πει θέωσης. Η κάθαρση δεν είναι η κάθαρση του σώματος. Η κάθαρση είναι το πώς ο άνθρωπος θα ελευθερωθεί από την ειδονή και την οδύνη, που μας ταλαιπωρεί και μας βασανίζει. Δηλαδή έχουμε συνέχεια ειδονή, οδύνη, ειδονή, οδύνη. Όταν κανείς απελευθερώνεται, υπερβαίνει, έγινε η κάθαρση. Μετά ο φωτισμός του νου, τι είναι ο φωτισμός του νου? Είναι να απαλλαγεί ο άνθρωπος από την λύθη και την άγνοια. Τι θα πει λύθη? Να ξεχνά το Θεό. Τι θα πει άγνοια? Να μην γνωρίζει το Θεό. Πώς μπορεί να υπάρχει μια μάνα που να μην θυμάται κάθε ώρα και στιγμή το παιδί που σπουδάζει κάπου ή μακριά? Είναι δυνατόν η μάνα να έχει λύθη του παιδιού της, ή ο αγαπημένος να έχει λύθη της αγαπημένης του? Άλλο τόσο, δεν πρέπει να έχουμε λύθη του Θεού. Θεωρείται μεγάλη αμαρτία να έχεις λύθη Θεού και φυσικά άγνοια Θεού. Οπότε όταν αποκτά κανείς γνώση Θεού και συνεχή μνήμη και γνώση Θεού, αυτό είναι ο φωτισμός του νου. Και όταν βέβαια κανείς υπερβαίνει και απαλλάσσεται και από τη φαντασία και φτάνει στην όραση του Θεού μέσα στο φως, τότε λέμε έφτασε στη θεοπτία και στη θεωρία. Αυτή όλη είναι η μέθοδος της Ορθοδόξου Ευσεβίας. Το τέταρτο κεφάλαιο αναλύω εκεί την ομιλία που έγραψε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, την πρώτη ομιλία που έγραψε. Ήταν ακόμη ασκητής στο Άγιον Όρος και εμφανίζεται
κάποιος επιφανής άνδρας και βλέπει ο Άγιος σε ένα όραμα, βλέπει να κρατάει ένα δοχείο με γάλα, το γάλα να φουσκώνει και καθώς βγαίνει από το ποτήρι να ξεχυλίζεται και να γίνεται κρασί. Και του λέει, μα γιατί έχεις τέτοιο μεγάλο δώρο και δεν το λες στο λαό. Δηλαδή την ηθική διδασκαλία, το γάλα, μετά αυτός είχε αποκτήσει το κρασί που είναι εκείνο που δημιουργεί την έκσταση, τη μέθη, την πνευματική, και γιατί δεν μιλάς. Και τότε έγραψε τον πρώτο λόγο εις τον πρώτο νικηστή του Αγίου Όρους, τον Πέτρο τον Αθωνίτη. Και γράφει πώς ήρθε στο Άγιον Όρος, τι έκανε. Δεν έχουμε πληροφορίες για τον Πέτρο τον Αθωνίτη πολλές. Τις πολλές πληροφορίες τις λέει ο Γρηγόριος του Παλαμά. Πώς, εγώ θεωρώ ότι είναι μια αυτοβιογραφία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Όταν ήταν στην έρημο. Δηλαδή εκεί παρουσιάζει τι επιθέσεις και τι προβλήματα αντιμετώπισε στην έρημο ο Πέτρος ο Άγιος, Πέτρος ο Αθωνίτης. Είναι τα προβλήματα που αντιμετώπισε ο ίδιος. Είναι μια αυτοβιογραφία του. Το πέμπτο κεφάλαιο αναφέρεται στους μοναχούς και τα μοναστήρια. Πώς ζούσαν τότε την εποχή του, βλέπουμε από τις ομιλίες του. Πώς ζούσαν οι μοναχοί στα μοναστήρια. Ποια μοναστήρια ήταν και πώς ζούσαν. Ζούσαν αυτή την κοινοβιακή ζωή, την πρακτική ζωή, τον πρακτικό μοναχισμό και τα λοιπά. Το έκτο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση η μέθοδος ασκήσεως. Ποια είναι η μέθοδος ασκήσεως. Νηστεία, αγρυπνία, προσευχή. Ποια είναι η αληθινή νηστεία. Νηστεία του σώματος, αλλά νηστεία και της ψυχής, από τους λογισμούς. Τι είναι η αγρυπνία. Μόνο δεν κοιμόμαστε. Είναι αγρυπνία, είναι προσευχή. Και τι είναι η προσευχή. Το έβδομο κεφάλαιο, ποια είναι η ουσία του ορθοδόξου μοναχισμού. Εδώ αναλύω ένα ωραιότατο κείμενο, μια ωραιότατη μια ωραία επιστολή, την οποία έστειλε σε μια ηγουμένη, την εν μουναζούσε σε μνοτάτεν ξένην, η οποία τον ρώτησε, πες μας κάτι για τον μοναχισμό. Και αρχίζει και αυτός και λέει, τι είναι ο μοναχισμός. Μοναχισμός, μοναχός είναι εκείς που κρατά την ψυχή του, τις δυνάμεις της ψυχής ενιαία. Είναι εκείνος που συγκεντρώνει το νου του μέσα στην καρδιά. Γιατί όταν ξεφεύγει από τον Θεό, ο νους διαχέεται δια των αισθήσεων στο περιβάλλον. Όταν αρχίζει και βρίσκει τον Θεό, ο νους ενοποιείται, φεύγει από το περιβάλλον, τα πάθη και συγκεντρώνεται μέσα στην καρδιά. Και αυτό γίνεται με την μετάνοια. Οπότε τι σημαίνει μετάνοια. Και αναλύει μετά πώς θεραπεύεται η ψυχή. Και αυτό επιτυγχάνεται με την πτωχία του πνεύματος. Ποια είναι η πτωχία του πνεύματος. Είναι η πτωχία από τα υλικά αγαθά. Είναι η πτωχία από την υπερηφάνεια. Είναι η πτωχία από λογισμούς. Είναι η πτωχία από τα πάθη. Αναλύει διεξοδικότατα ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς πώς ο άνθρωπος ζει τη μακάρια κατάσταση πτωχίας, μακάρι η πτωχή το πνεύματι. Αυτό στην πραγματικότητα αναλύει. Και έτσι έρχεται το πένθος, η μετάνοια. Και μέσα από τη μετάνοια βρίσκει κανείς το Θεό. Το 8ο κεφάλαιο αναφέρεται στην κοινωνική διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου. Διότι όταν εξελέγει η Μητροπολίτη της Θεσσαλονίκης το 1347, εξελέγει Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, τότε η Θεσσαλονίκη είχε καταληφθεί από κάποιους ζηλωτές. Ήταν μια κοινωνική και θρησκευτική ομάδα οι οποίοι ήθελαν να αποκτήσουν μια αυτονομία και να είναι η Θεσσαλονίκη αυτόνομη, ξεχωριστή από την Κωνσταντινούπολη και να επιβάλλουν μια δικαιοσύνη. Ήταν οι ψαράδες, οι φτωχοί που έκαναν την Επανάσταση. Έδειξαν τους άρχοντες και κατάλαβαν την πόλη. Αυτό έγινε το 1345 με 1350. Οπότε το 1347 που εξελέγει Θεσσαλονίκης ήταν αυτή, κυριάρχος στην πόλη. Και ήταν εναντίον του κατακουζινού του αυτοκράτορα τότε. Και επειδή ο Άγιος Γρηγόριος ήταν υπέρ του αυτοκράτορας και εκείνος την υποστήριξε, δεν τον δέχτηκαν. Πήγε να πάει στην Θεσσαλονίκη να ενθρονιστεί και δεν τον αποδέχτηκαν.
Έφυγε από εκεί, πήγε στη Λίμνο και όταν έπεσαν οι ζηλωτές το 1350 ήρθε και ενθρονίστηκε και ομιλούσε για την ειρήνη. Προσπάθησε να τους ειρηνεύσει. Είναι φοβερή. Διαβάζει κανείς τις ομιλίες και εκπλήσεται. Όλη η θεολογία της Εκκλησίας περνάει με ένα πάρα πολύ ωραίο τρόπο στις ομιλίες που έκανε στη Θεσσαλονίκη. Όταν ήμουνα στην Έδεσσα ιεροκήρυκας, όταν έφυγα από την Θεσσαλονίκη, πήγα στην Έδεσσα, δεν είχαν κυκλοφορήσει τις ομιλίες του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Τις αναζήτησα, μερικές από την Πατρολογία του Μίνη, μερικές από άλλες εκδόσεις, τις φωτοτύπησα και κάθε Κυριακή έλεγα τι θα πω, τι λέει ο Άγιος Γρηγόριος και ομιλούσα από αυτά. Μέσα λοιπόν με μια ωραία πρακτική έκφραση παρουσιάζει ο Άγιος Γρηγόριος όλη τη θεολογία της Εκκλησίας και την κοινωνική ζωή. Μιλάει για τη φτώχεια, μιλάει για το πλουσίο, μιλάει για την αγάπη, μιλάει για την ελευθερία, μιλάει για την ειρήνη, εναντίον της φιλαργυρίας, εναντίον της πλεονεξίας. Όλη η κοινωνική διδασκαλία και η νηπτική του Αγίου Γρηγορίου. Το ένα το κεφάλαιο αναφέρεται στην Παναγία. Πώς την δίνει τώρα, αφού έβλεπε την Παναγία συνέχεια. Η Παναγία του είχε υπό την προστασία της. Οπότε γράφω εκεί, σας είπα προηγουμένως, ότι έλεγε φώτισόμ το σκότος, φώτισόμ το σκότος. Και έγραψε μια υπέροχη ομιλία. Θεωρώ ότι είναι η καλύτερη ομιλία, η δεύτερη ομιλία που έγραψε, μετά την ομιλία στον Άγιο Πέτρο τον Αθωνίτη, η δεύτερη ομιλία στα εισόδια της Υπεραγίας Θεοτόκου. Εκπληκτική ομιλία. Υπερήλυψε όλες τις θεολογίες του. Το δέκατο κεφάλαιο αναπτύσσει τον αγιορετικό τόμο, γιατί ήταν και εφιέστατος. Δεν ήταν απλώς θεολόγος, γιατί μπορεί κάποιος να είναι θεολόγος και μπορεί να είναι και ασκητής, μπορεί να είναι και μονάχος, αλλά άμα δεν έχει εφυΐα δεν ξέρει πώς θα κάνει τους αγώνες. Εκείνος ήταν εφυΐς, ήξερε πώς θα κάνει τους αγώνες. Όταν λοιπόν ο Αυτοκράτορ συνεκάλεσε να γίνει σύνοδος το 1341, καταλάβαιναν ότι πήγαινε για τη σύνοδο, εκείνος πήγε στο Αγινόρος, συνέταξε ένα κείμενο, μια ομολογία που λέγεται Αγιορετικός Τόμος και έβαλε να το υπογράψουν όλοι οι πατέρες, οι έγκριτοι τότε πατέρες του Αγιώρους. Και όταν πήγε στη σύνοδο λέει δεν είναι δικά μου πράγματα, όριστε, όλο το Αγινόρος αυτά λέει. Αυτό λέγεται Αγιορετικός Τόμος, είναι εκπληκτικό κείμενο που μιλάει για την ουσία και την ενέργεια, ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ ουσίας και ενέργειας, ότι εμείς δεν μετέχουμε τις ουσίες, μετέχουμε τις ενεργείες του Θεού. Μιλάει για το άκτιστο φως, ότι τι είναι το άκτιστο φως. Μιλάει για το νου και την καρδιά. Κάνει λόγο για την ένωση μας με το Θεό. Κάνει λόγο για τη θέωση και μάλιστα στη θέωση συμμετέχει και το σώμα. Γιατί ο Βαρλάμ και οι άλλοι έλεγαν το σώμα είναι η φυλακή της ψυχής, κακό. Μιλάει για την πείρα την οποία έχουν οι Άγιοι. Καταλήγει στο τέλος και λέει εκεί ταύτα εκ των γραφών έγνομεν, ταύτα εκ των πατέρων, ταύτα και εκ της μικράς ημών πείρας έγνομεν. Καταπληκτικό κείμενο που δείχνει όλη αυτή την αδιάλειπτη πείρα μέσα στην Εκκλησία. Το 11ο κεφάλαιο κάνει λόγο για τη θεοπτία στο όρος, πώς έφτασε, περιγράφω εκεί πώς έφτασε στη θεωρία του Θεού και ότι είναι και άλλοι. Και είπα για τα σημερινούς, τότε το 92, πριν γίνει η αγιοκατάταξη, αναφέρθηκα στον Άγιο Παΐσιο, στον Άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή, στον Άγιο Σουλανό, στον Άγιο Σοφρόνιο και αναλύω και τη θεολογία της μεταμορφώσεως. Το 12ο κεφάλαιο, εδώ πια έχω την εμπειρική θεολογία. Τι θα πει εμπειρική θεολογία? Η δική μας θεολογία δεν είναι στοχαστική, δεν είναι λογικοκρατική, δεν είναι αισθησιοκρατική, δεν είναι ηθικολογία. Η δική μας θεολογία είναι εμπειρική θεολογία. Τι θα πει εμπειρική? Εμπειρία του Θεού. Και βέβαια γίνεται διάκριση. Άλλο η ορθή και σωστή εμπειρία και άλλο η εμπειρία η δαιμονική. Οπότε είναι εμπειρική θεολογία. Και αυτή είναι η διαφορά μεταξύ της δυτικής θεολογίας και της ορθοδόξου θεολογίας. Οι μεν στηρίζονται στη λογική, κάνει μια διάκριση καταπληκτική ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, τη διαφορά μεταξύ των συλλογισμών, των διαλεκτικών συλλογισμών και των αποδεικτικών συλλογισμών.
λέει ότι όλοι οι φιλόσοφοι μιλάνε για τον Θεό μέσα από συλλογισμούς διαλεκτικούς. Είναι μια ορολογία του Αριστοτέλη που είναι διαλέγομαι, εκ του διαλέγομαι. Δηλαδή συζητώ και πώς συζητώ, ξεκινάω από τα μη πιθανά θέματα και προχωρώ διαλογικά για να καταλήξω κάπου. Αυτό το κάνει, λέει, η δυτική θεολογία. Εμείς δεν έχουμε την θεολογία την διαλεκτική, το διαλεκτικός διαλογισμός, αλλά έχουμε τον αποδεικτικό, δηλαδή έχουμε αποδείξεις. Ποιες είναι οι αποδείξεις? Εμφανίζεται ο Θεός μέσα στη δόξα. Και βέβαια το τελευταίο κεφάλαιο, τελειώνω, είναι ο τέταρτος ιεράρχης και τέταρτος θεολόγος. Δηλαδή ο Άγιος Φιλόθεος ο Κόκκινος, ο οποίος είναι συμμοναστής του και βιογράφος του, είναι εκείνος ο οποίος τον αποκαλεί τέταρτον θεολόγων. Έχουμε τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, τον Μέγα Βασίλειο, τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Τρεις θεολόγοι, τρεις πατέρες, τρεις ιεράρχες μάλλον. Ο τέταρτος ιεράρχης είναι ο Άγιος Γρηγόριος. Έχουμε τρεις θεολόγους, τον Ιωάννη τον Θεολόγο, τον Σιμεών τον Νέο Θεολόγο, τον Γρηγόριο Θεολόγο και τον Σιμεών τον Νέο Θεολόγο. Τέταρτος θεολόγος ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Γι' αυτό και αν πάτε στη Μονή Βλατάδων, θα δείτε εκεί τον ζωγραφίζουν, τον αγιογραφούν ως τέταρτο, τον βάζουν μεταξύ των τριών ιεραρχών, βάζουν και τον Άγιο Γρηγόριο, και μεταξύ των τριών θεολόγων βάζουν και τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο. Δεν μπορώ να σας πω περισσότερο, η ώρα μάλλον είναι προς το τέλος, θα αρχίσουμε λίγο αργότερα. Εν πάση περιπτώσει θέλω να πω, να καταλήξω, ότι πρόκειται για ένα πνευματικό αστέρι. Ένα πνευματικό αστέρι, μεγάλο αστέρι, ήλιος, ο οποίος συνόψισε όλη τη διδασκαλία μέχρι τότε, όλη τη διδασκαλία της Εκκλησίας, των Πατέρων, της Εκκλησίας διά των Πατέρων, και ακόμη ανέδειξε πολύ περισσότερο την εμπειρική θεολογία και επιπλέον έβαλε τα όρια μεταξύ ορθοδόξης θεολογίας και στοχαστικής, διαλεκτικής και φράγκικης θεολογίας. Γι' αυτό σήμερα όσοι δεν αποδέχονται τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, είμαστε πολύ επιφυλακτοί αν είναι ορθόδοξοι στη θεολογία τους. Το κριτήριο είναι: αποδέχεσαι τον Άγιο Γρηγόριο ή δεν τον αποδέχεσαι? Υπάρχουν μερικοί που δεν τον αποδέχονται σήμερα, θεολόγοι, οι οποίοι ούτε καν τον παραπέμπουν. Και μάλιστα υπάρχουν θεολόγοι σήμερα που λένε ότι έκανε λάθος ο Άγιος Γρηγόριος, ενώ η Εκκλησία τον τιμά, όχι μόνο σήμερα, έβαλε να τιμάται και τη δεύτερη Κυριακή των Νηστείων ως συνέχεια της Κυριακής της Ορθοδοξίας, και λένε αυτοί, ναι, πρέπει να συμπληρωθεί η θεολογία του Αγίου Γρηγόριου του Παλαμά. Εδώ έχουμε όλες τόσες συνόδους που κατοχυρώθηκε. Γι' αυτό όταν βλέπω κάποιον θεολόγο και είναι επιφυλακτικός απέναντι στη θεολογία, δεν είναι το Αγίου Γρηγόριου της Εκκλησίας που εκφράζεται δια του Αγίου Γρηγόριου, θεωρώ ότι είναι ελλειμματικός, να το πω έτσι πολύ ευγενικά, ελλειμματικός στη θεολογία του. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε, να είστε καλά. Η συζήτηση